Ήδη απολύονται οι συνάδελφοι. Σε δύο μήνες πάλι πίσω. Πού θα πάμε, τι θα κάνω. Έχω 110.000 ευρώ μηχανήματα τα οποία στέκονται. Τι να πάω να ξαναεπενδύσω, να κάνω τι, πού στην οικονομία, πού να πάω. Με φωνή που σπάει, ο Δημήτρης Βαλιάνος βλέπει για άλλη μια φορά να κινδυνεύει να μείνει άνεργος. Πατέρας δύο παιδιών, με το ένα να σπουδάζει, γνώρισε από πρώτο χέρι το τέρας της ανεργίας πριν από λίγα χρόνια, όταν έκλεισε το ξυλουργείο που διατηρούσε λόγω κρίσης. Εγώ είμαι 47 χρονών, πού θα πάω. Πού θα πάω και τι θα κάνω. Δεν ξέρω. Αντιμέτωπος με την ανεργία πλέον και ο 30χρονος Γιάννης Δασκαλάκης. Σπούδασε, αναζήτησε παντού δουλειά, αλλά δεν τα κατάφερε. Επέστρεψε στον τόπο του για να βρει μια θέση εργασία. Και θέλω εδώ να παραμείνω. Αν τα μεταλλεία κλείσουν, λέει, η μόνη διέξοδος που έχει είναι να φύγει στο εξωτερικό, ψάχνοντας να κάνει όποια δουλειά βρει. Εγώ εργάζομαι. Ωραία, θέλω να κάνω κάτι. Τι θα κάνω τον Απρίλιο. Από πού θα περιμένω. Από τον συνταξιούχο πατέρα μου. Ποιο συνταξιούχο. Πρόκειται για εργαζόμενους θύματα τη σύγκρουση τη κυβέρνηση με την καναδική εταιρεία που τώρα απειλεί να φύγει από την Ελλάδα. Αυτή η σύγκρουση έχει προκαλέσει ανησυχία και στην Ευρώπη, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις, να εκφράζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή την ανησυχία του για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας. Η υπόθεση των μεταλλείων προκάλεσε και έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ των κομμάτων. Ποιος θα τολμήσει αλήθεια να επενδύσει τα χρήματά του στη χώρα μας όταν δημιουργείται ένα εχθρικό κλίμα για τις επενδύσεις. Ποιος θα επενδύσει σε ένα αβέβαιο αλλά και ρευστό πέρα για πέρα επενδυτικό περιβάλλον. Εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια, δεν τα λύσατε αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν έγινε η επένδυση, εντάξει εμείς είμαστε, γιατί δεν προχωρήσατε στο να τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις όπως προβλεπόταν με το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν επί μερών σας. Κύριε Υπουργέ, είστε πάντα χαλαρός, είστε λίγο στη λογική γενικόλογα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το κορίτσι μου και όλα μαζί και τα μπορούμε να τα βρίσκουμε και εντάξει και από εδώ αδέλφια μου αλήτε σπουλιά και όλα αυτά. Το πρωί, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Καναδό πρέσβη στη χώρα μας, προς τον οποίο ανέφερε ότι η Ελλάδα καλωσορίζει τις καναδικές επενδύσεις υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης της νομιμότητας.